Stop! To zvise! To zvise! Έχει σταματήσει, Βίλι. Σκάφος του λιμενικού έχει εντοπίσει ταχύπλο, στο οποίο επιβαίνουν δύο Τούρκοι διακινητές στα ανοιχτά της Εύβοιας. Ακολουθεί άγρια καταδίωξη. Έχει σταματήσει, Βίλι. Κάτω! Κάτω! Τα χέρια σου! Τα χέρια σου! Οι άντρες του λιμενικού καταφέρνουν να κινητοποιήσουν το ταχύπλο λίγα λεπτά αφού με μεγάλη ταχύτητα προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό σκάφος της ακτοφυλακής, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τέλος, δύο άτομα! Λίγη ώρα πριν οι διακινητές είχαν αποβιβάσει 27 άτομα στην Κύμη, οι οποίοι είχαν κάνει το δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι από την Τουρκία. Οι διακινητές με την κάλυψη των εκατοντάδων τουριστικών σκαφών που πλέουν στο Αιγαίο λόγω καλοκαιριού δεν έκαναν τη διαδρομή μέχρι κάποιο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά μέχρι την Εύβοια. Φαίνεται ότι οι διακινητές έχουν επιλέξει τις ακτές της Εύβοιας και τις ακτές του Δήμου μας για να εισάγουν τους μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας. Μάλιστα, οι Τούρκοι διακινητές είχαν και υποστηρικτική ομάδα 6 ατόμων στη στεριά για να μεταφέρουν στην ενδοχώρα με αυτοκίνητα τους μετανάστες. Υπήρχαν και αρκετά μικρά παιδιά, ανήλικα, μωρά, βέβαια, που είναι ακόμα πιο δύσκολη η διαχείρισή τους. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη λιμενική αρχή Κύμης, ενώ οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Έντονος είναι ο προβληματισμός των αρχών για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και για την αποθράσινση των κυκλωμάτων των διακινητών.